υπάρχει μια πραγματικότητα ότι η οικονομική κρίση που διανύουμε είναι η πιο μεγάλη και επικίνδυνη κρίση για το σύστημα από το 1929 και μετά. Οι κυβερνήσεις έχουν χάσει μεγάλο μέρος από τις εξουσίες τους λόγω της δύναμης και της ανάπτυξης του παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου. Ενώ οι συνθήκες είναι ιδανικές για τα κόμματα της αριστεράς να τις εκμεταλλευτούν, να αναπτύξουν βηματισμό και να εμφανιστούν ως εναλλακτικές λύσεις, τα κόμματα της αριστεράς ούτε στην Ελλάδα ούτε πουθενά στην Ευρώπη έχουν καταφέρει να απογειωθούν εκλογικά. Αυτό φαίνεται και από τις αναμετρήσεις τις εκλογικές όπου έχουν γίνει, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις όπου δεν έχουν γίνει εκλογές και απλώς οι συσχετισμοί καταγράφονται σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Πρώτον, ένα κομμάτι της αριστεράς, η Σοσιαλδημοκρατία, όπου κυβέρνησε, συμβιβάστηκε με τον εφιλελευθερισμό. Υπετάγη, συνθηκολόγησε. Άρα έχει χάσει την καλή έξω διαμαρτυρία. Και η Σοσιαλδημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς, της οικογένειας αριστεράς. Μετά, ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα μοντέλα του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι λειτουργικά. Πάντως, γεγονός ότι αυτά χρεοκόπησαν χωρίς να ανοίξει μύτη. Και λέω χρεοκόπησαν χωρίς να ανοίξει μύτη, αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν καμία νομιμοποίηση στους λαούς τους. Ένα σύστημα, εάν είναι ελκυστικό, όταν παρουσιάζει προβλήματα, το υπερασπίζονται αυτοί στους οποίους υποτίθεται ότι αναφέρεται. Εδώ δεν είχαμε καμία αντίσταση από κανέναν. Πέσανε σαν χάρτινος πύργος τα συστήματα αυτά. Ένα άλλο κομμάτι της αριστεράς είναι στη λογική του όλα ή τίποτα. Δηλαδή, ή αρνείται να μπει σε μια λογική προτάσεων για μεταρρυθμίσεις και παραπέμπει τη λύση των προβλημάτων σε μια άλλη εποχή, σε ένα άλλο μοντέλο, όταν θα κυριαρχήσει ο σοσιαλισμός. Αυτά, μετά μία από τις βασικές αιτίες της αδυναμίας της αριστεράς, είναι και η πολυδιάσπασή της. Οι εμφύλοι που διεξάγονται στο εσωτερικό της αριστεράς είναι πολύ ισχυροί, πολύ δυνατοί και πολύ αιματηροί. Δηλαδή, για μερικά κομμάτια της αριστεράς, ο αριστερός συγγενής θεωρείται πιο επικίνδυνος αντίπαλος από τον ταξικό αντίπαλο. Όταν καταναλώνεις όλη τη δύναμή σου να εξοντώσεις τον δυνάμει πολιτικό σύμμαχό σου, τότε την ευκαιρία αυτή την εκμεταλλεύει ο ταξικός αντίπαλος για να κυριαρχήσει. Παρότι ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει στην αριστερά, το βιβλίο δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά και την συντηρητική παράταξη, η οποία είναι κυρίαρχη ιδεολογικά, πολιτικά και πολιτικά στην Ευρώπη. Κυβερνά στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιβλίο ασκεί κριτική στην οικονομική, στον νεοφιλελευθερισμό. Άρα, όσοι είναι θειασότες της λογικής αυτής μπορούν να αντιτάξουν κάτι, να υπερασπιστούν τον νεοφιλελευθερισμό. Το βιβλίο αφορά τη σοσιαλδημοκρατία. Είναι ένα κομμάτι της αριστεράς και, όπως είπα και προηγουμένως, η σοσιαλδημοκρατία έχει χάσει την καλή έξω διαμαρτυρία, γιατί συμβιβάστηκε όπου κυβέρνησε και όπου εξακολουθεί να κυβερνά σήμερα στην Ευρώπη σε τρεις μόνο χώρες, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα συνοχής, αποτελεσματικότητας και νοηματοδότησης. Και αφορά φυσικά την αριστερά, η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα στη φυσιογνωμία της, στην άρθρωση στρατηγικής και στον πολιτικό βηματισμό της. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως θα πω και άλλη μια κοινοτοπία, ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για τα ανθρώπινα. Όποιος το επιχειρεί, διακινδυνεύει τη σοβαρότητά του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το 11 θα είναι πολύ δύσκολο, δυσκολότερο από το 10. Η κυβέρνηση λέει ότι το 12 θα αρχίσει να φαίνεται φως στο τούνελ. Δεν το πολύ πιστεύω. Οι περισσότερες δεσμεύσεις της έχουν διαψευστεί, οι περισσότερες διαβεβαιώσεις της έχουν διαψευστεί. Υποσχέθηκε ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 11 μόνη της. Δεν φαίνεται αυτό να γίνεται, ότι μπορεί να συμβεί. Ότι το 12 θα έχουμε ανάκαμψη με βάση τα μεγέθη, τα νούμερα και τα δεδομένα, και αυτό φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξο στόχο. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίησης κυβέρνησης, δηλαδή με την έννοια ότι εφαρμόζει μια πολιτική για την οποία δεν ψηφίστηκε. Άλλη ήταν η ατζέντα, η προεκλογική της, και άλλη πολιτική εφαρμόζει τώρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 80% των πολιτών είναι δυσαρεστημένο με την πορεία της χώρας. Πιστεύει ότι η πορεία της χώρας είναι σε λάθος κατεύθυνση. Και αυτό το θέμα στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, το πρόβλημα νομιμοποίησης, αντιμετωπίζεται μόνο με ένα τρόπο. Με τις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάποιοι λένε ότι η Τρόικα δεν θα αφήσει να γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι έτσι πέφτει λόγος. Είναι προτιμότερο μια κυβέρνηση να επιχειρήσει να εξασφαλίσει την έγκριση του ελληνικού λαού για την πολιτική που εφαρμόζει, από το να σέρνεται συνεχώς, γιατί η τελική κατάληξη αυτού του σουρσίματος θα είναι η εκλογική συντριβή. Το βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα
Τάσου Παπά με τον τίτλο «Αμήχανη αριστερά και οικονομική κρίση». Εδώ σήμερα στα διευθύνια μας, τον καλωσορίζουμε. Και θα λάβει το λόγο ο συντονιστής κύριος Φώτης Παπούλιας, ο οποίος είναι και πατριώτης μας, Τριπολίτης Τσοτράκη. Και μαζί με το συγγραφέα πολιτικής συντάκτης της Ελευθεροτυπίας, τους ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο τους στη δημοσιογραφία και στην περαιτέρω δραστηριότητά τους, τόσο στο σταθμό 984 κτλ. Που ασχολείται ο κ. Παπάς, όσο και στα υπόλοιπα έργα του που παρουσιάζει κατά καιρούς. Κάποια πράγματα που φαντάζομαι ότι θα βοηθήσουν στην κουβέντα που θα ακολουθήσει. Η αριστερά σε όλο της το φάσμα, από την αριστερή της εκδοχή της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι την εξωκοινοβουλευτική της έκφραση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχει βρεθεί μπροστά σε ένα διέξοδο. Κυρίως είναι αυτό που η αδυναμία της να παράξει πολιτική, όχι μόνο έντασης, αλλά κυρίως ενός πολιτικού λόγου που θα σηματοδοτούσε δύο μείζωνα ζητήματα. Της αριστεράς μια φερέγγυα αδιέξοδο. Είναι εύκολη απάντηση. Σίγουρα όχι. Μπορούμε όμως να την ανοιχνεύσουμε και να την προσδιορίσουμε. Να πει το κόμμα ακριβώς, αλλά είπε ότι πως ένα, η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει ένα νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Φιλελεύθερο. Α, πάλι καλά, γιατί αν πηγαίναμε και στο νεοφιλελεύθερο θα ήμασταν ακόμα χειρότερα. Βέβαια αυτή την εποχή τα έχουμε ακούσει όλα. Θα σας πω όμως, σας αρχίσω από λίγο πριν, πώς νιώθω εγώ την αριστερά, αλλά κυρίως, για μένα η αριστερά είναι κάτι αέναο. Σας πω πώς έχω νιώσει τους αριστερούς ανθρώπους. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Πολλοί δηλώνουν αριστεροί, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι είναι αριστεροί στα δικαιώματα και ας μου επιτρέψει ο Ανδρέας, δεξί στις υποχρεώσεις. Και το βάζω όχι τη δεξιά, απλώς να κάνω έτσι την αντίφαση αυτή. Τώρα τελευταία, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την δημόσια περιουσία. Είναι αριστερό η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας? Ο Τάσος γράφει στο βιβλίο του μέσα ότι η αξιοποίηση της περιουσίας γίνεται κάθε χρόνο, φέρνει στο κράτος 30 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πια πόσα είναι, τι είναι τα 30 εκατομμύρια ευρώ? Όσα δίνουμε για ουίσκι στην Αγγλία κάθε χρόνο.